Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι την Κυριακή δεν αναμετράται το παλιό με το καινούριο. Την Κυριακή αναμετράται τα αδιέξοδα, ο προβληματισμός, η ανασφάλεια με το φόβο. Πρέπει λοιπόν όλοι την Κυριακή να νικήσουμε το φόβο και πρέπει να πείσουμε όσους περισσότερους μπορούμε να νικήσουν το φόβο. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολίτες του Ναυπλίου, μιας όμορφης πόλης που κοσμεί την ιερή γη της Αργολίδας, σας μεταφέρω τον αγωνιστικό χαιρετισμό της Λαϊκής Ενότητας από όλη την Επικράτεια, ως βουλευτής Επικράτειας, υποψήφιος. Ένας βουλευτής που έχει την τιμή να είναι μετά τον Μανώλη Γλέζο, έναν άνθρωπο που είναι η συνείδηση και η ζωντανή ιστορία του λαού μας, έναν άνθρωπο που συνδέει τέσσερα όχι. Το όχι που είπαμε στην τουρκοκρατία, το όχι που είπαμε στην κατοχή, το όχι που είπαμε στη Χούντα και το όχι που λέμε τώρα στο μνημόνιο. Ο αγώνας που πατάει πάνω σε αυτά τα όχι έχει να κάνει με την ιδιοπροσωπεία του ελληνικού λαού, έχει να κάνει με την ταυτότητά του και με την ίδια του την ύπαρξη. Ζούμε σε μια παράξενη εποχή. Είναι μια εποχή γεμάτη ψέματα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τα περισσότερα ψέματα τα ακούμε τώρα. Και τα ακούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε έρθει να παλέψει εναντίον αυτού του ψέματος και προσχώρησε σε αυτό. Ένας άνθρωπος, ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξου Τσίπρας, ο οποίος αυτομόλυσε στα μνημόνια, αυτομόλυσε στα κόμματα που υποστηρίζουν τα μνημόνια και κατάφερε να κάνει πραγματικότητα αυτό που με σαρκασμό είπε ο Γιουνκέρ, ότι η αριστερά δεν μπορεί να κυβερνά στην Ευρώπη παρά μόνο σαν δεξιά. Δεν είναι αλήθεια και η Λαϊκή Ενότητα και οι άλλες λαϊκές δυνάμεις θα το αποδείξουν. Σε αυτούς τους παράξενους καιρούς λοιπόν φτάσαμε να γίνονται στην Ελλάδα εκλογές Μέρκελ με προεκλογικό πρόγραμμα Μέρκελ και με εκλογικό αποτέλεσμα Μέρκελ. Πώς έγινε αυτό? Πώς φτάσαμε ως εδώ? Έγινε όταν πήγαμε στις διαπραγματεύσεις με δύο γραμμές. Η μία γραμμή, η αριστερή γραμμή, έλεγε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ρήξη, ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τη μείωση του χρέους, ότι πρέπει να απειλήσουμε την Ευρώπη με την έκρηξή μας μέσα της. Δηλαδή, με το κόστος που θα προκαλούσε για την Ένωση, το πολιτικό και το οικονομικό για την Ευρωζώνη, μία χρεοκοπία της Ελλάδας στο πλαίσιο της αδυναμίας της να υπερασπιστεί και να εξοφλήσει ένα δυσβάστακτο και απάνθρωπο χρέος. Αυτή η γραμμή δαιμονοποιήθηκε και πήγαμε με μια άλλη γραμμή, ότι θα μπορούσαμε να τα βρούμε με συνεταίρους που δεν είναι δανειστές και δυνάστες ταυτόχρονα, αλλά εταίροι και καλά παιδιά. Βεβαίως, όταν τα θηρία αντελήφθησαν ότι έχουν να κάνουν με αφελείς, μας δίπλωσαν σε μία κόλλα χαρτί και η συνέχεια είναι γνωστή. Ρωτούν πολλοί και λένε, πώς έγινε και ο Τσίπρας υπέγραψε αυτό το πράγμα? Η απάντηση είναι απλή. Ο Τσίπρας πήγε απαρασκεύαστος χωρίς να ακούει όσους του έλεγαν ότι πρέπει να έχουμε Plan B. Πήγε έχοντας υποκύψει στην τρομοκρατία του καθεστώτος και της προπαγάνδας του, που έθετε κάθε συζήτηση για Plan B και για δραχμή εκτός νόμου. Πήγε δηλαδή έτοιμος για να σφαγεί και όταν τον έσφαξαν πελάγωσε, κιότεψε και τα γύρισε. Και γύρισε πίσω έχοντας υπογράψει ένα μνημόνιο το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Έφερε ένα νέο χρέος 85 δισεκατομμυρίων σαν τον Γεωργιάκη που πανηγύριζε όταν μας φόρεσε τα 120 δισεκατομμύρια στο κεφάλι και έλεγε ότι είναι το μεγαλύτερο χρέος που έχει πάρει ποτέ χώρα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λες ήταν κατόρθωμα. Μας έφερε νέα μέτρα και το χειρότερο απ' όλα μας έφερε μια υποτέλεια η οποία είναι πλέον θεσμοθετημένη. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Αυτό που έχει υπογράψει ο Αλέξης ο Τσίπρας και γίνεται σιγά σιγά γνωστό,
και το οποίο όταν θα γίνει ευρέως γνωστό θα προκαλέσει φρίκη στην επικράτεια. Δεν είναι μόνο ότι έχει δεχτεί την Επιτροπή της Ένωσης μέσα από τους θεσμούς της Τρόικας, αν είναι θεσμοί αυτό το πράγμα, και τους τρίμηνους ελέγχους, αλλά έχει δεχτεί στο μεσοδιάστημα να υπάρχουν στα Υπουργεία Γκαουλάιτερ, δηλαδή κομισάριοι της Ένωσης, οι οποίοι θα ελέγχουν κάθε υπουργική πράξη, οι οποίοι θα έχουν το λίν και το δεσμήν στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων. Αυτό σημαίνει εξάρτηση, βαβαροκρατία, αντιβασιλεία, κάτι που δεν τόλμησαν να αναζητήσουν ούτε οι Αμερικανοί όταν μας βοήθησαν με το σχέδιο Marshall. Μας άφησαν τουλάχιστον να το διαχειριστούμε. Το διαχειρίστηκαν οι δοσύλλογοι τότε όπως ήθελαν. Τώρα ζητούν από τους Έλληνες, λες και είναι Ρωμαίοι αμφίπατοι, να έχουν τιτουλάριους υπουργούς, δηλαδή υπουργούς κατ' όνομα, και να έχουμε μια δημοκρατία κατ' όνομα, διότι το Σύνταγμα έχει υποκατασταθεί από το Μνημόνιο. Τα προεκλογικά προγράμματα έχουν υποκατασταθεί από το Μνημόνιο. Η μελλοντική κυβέρνηση θα είναι μια μνημονιακή κυβέρνηση, ό,τι σύνθεση και θα έχει και να έχει.